Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε στο Sala Sports. Έχετε και τεπτύσμος εδώ πέρα να μας πούν δύο κουβέντες. Καλησπέρα σας, καλό μάτς. Καλό μάτς. Οι Lost Suns παρατάσσονται ήδη στο παρκέ. Γεια σας, καλό μάτς, είμαστε καλά. Έρβολ λοιπόν εναντίον Lost Suns. Και τώρα τον Σντόρ και τον Έρμπολ. Δυνατή πολύ. Και ο Κατσαρός φωνάζει. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια για τα milestones των δύο ομάδων. Αρχικά να πούμε ότι είναι ο τελικός της Α2 του τέταρτου ομίλου. Θα προκριθεί στην Α1 η πρώτη επίθεση για τη Σέρμπον. Ωραία πάσα στο middle post, θα χρειαστώ λίγο χρόνο για τα ονόματα. Ο Δαλίτσικας τώρα με την μπάλα. Ακόμα δεν σουτάρει ο Τάσος. Πάσα στην weak side. Και τώρα ο Μουσταφέρης αστοχή στο κουτάκι από μέση απόσταση. Πάμε την κόρη Παόλ, την από το νούμερο 24. Για τους Lost Suns, ο Χαλδαίος ήταν ένα τρόπο το οποίο δεν μπήκε. Από τον Νικολόπουλο. Προσωπική ενέργεια, άστοχη από τον Δίλια. Το κατέβασμα της μπάλας είναι ο Νικολόπουλος, ο Γιώργος, όπως ξανά υποδέχεται την μπάλα. Ένα δύσκολο σούτ εκτός ευρωπαίας, το οποίο δεν θα μπει από τον Χαλδαίο. Ο Βαλίτσικας τρέχει στο μισό γήπεδο, η μπάλα στη γωνία. Ωραίο το κόψιμο, ωραία πάσα, φάουλ. Θα κερδίσει ο Τζούρας. Να πούμε λοιπόν πως οι Airball τερμάτισαν πρώτοι στον όμιλο, τον τέταρτο όμιλο της Α2, με ένα πολύ καλό ρεκόρ 17-3. Έξω η πρώτη πόλη του Τζούρα. Οι Lost Suns τρίτη, τερμάτισαν τρίτη με ρεκόρ 14-6. Και έχουμε σκορ στο τελικό 1-0. Διαχειρός Τζούρα. Νικολόπουλος πάτησε την πλάγια γραμμή. Ο Γιώργος ο Νικολόπουλος. Ο Βίλιας στον Μουσταφέρη. Αυτός θα κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο στο low post και θα κάνει το σκορ 3-0. Οι δύο μάτες λοιπόν έλεγαν και προηγουμένως ότι αναμετρήθηκαν δύο φορές. Την πρώτη κερδίσανε 52-43, ενώ το πρώτο τρίποντο του μάτς θα μπει από τον ψηλό, από τον Θοδωρή τον Μιχαλακάκο. Βίλια στριπάει την αντίπαλη άμυνα, αστοχή σε προσωπική του ενέργεια. Μπάλα της Βουζούρας, Δαλίτσικας τρίποντο, απαντάει αμέσως ο Δαλίτσικας. 6-3. Έλεγα λοιπόν ότι στην πρώτη αναμέτρηση οι Airball κερδίσαν τις Lost Suns με 52-43. Η δεύτερη φορά οι Lost Suns κέρδισαν με 64-48. Ένα τρίποντο από τον Γιώργο τον Νικολόπουλο θα φέρει το μάτς και πάλι στην ισοπαλία. 6-0. Βίλιας με την πολύ καλή άμυνα του Νικολόπουλου πάνω του. Ένα σε τριών πόντων βρέχει τρίποντα, κυρίες και κύριοι.
Ο Τζούρας είναι αυτός που έκανε το σκόρπεν. Όχι. 8-6 λέει ο φωτεινός πίνακας, που σημαίνει ότι κάποιος πατούσε γραμμή. Ένα άστοχο τρίποντο από τον Σουγκάρι. Γαλίτσικας φάουλ που έκανε ο Νίκος ο Χαλδαίος, και έχουμε και την πρώτη αλλαγή. Λάθος επαναφορά, έκλειψε ο Νικολόπουλος. Αντιαθλητικό φάουλ είναι ένας διαιτητής. Ένα προσέδωσε απλό φάουλ. Ο άλλος το αναβάθμισε σε αντιαθλητικό, καθώς στη συνέχεια αν δεν γινόταν αυτό το φάουλ θα είχε ένα πάρα πολύ εύκολο καλάθι ο Νικολόπουλος. Με τη γνωστή μέθοδο της αναρρύθμισης θα μπει η πρώτη βολή και θα γίνει το σκορ 8-7. Η δεύτερη δεν μπαίνει και τώρα έχουμε επαναφορά από τα 7,5 μέτρα. Νικολόπουλος στον έτερο Νικολόπουλο τον Γιώργο, αυτό έχει στοχίσει προς την ενέργεια. Ο Βίλιας πήρε το rebound, ωραία, πώς το είναι τον Βαλίτσικα. Βαλίτσικα θα στοχίσει ο Λέιαπ. Rebound για τους Last Chance. Ήθελα να τρέξει με στο ανοιχτό γήπεδο, δεν βγήκε ελεύθερο σουτ. Μέσα στις απόστασεις σουτ, το οποίο δεν μπήκε. Rebound πήρε με το νούμερο 9 ο Ψύχος. Δαλίτσικας Μουσταφέρης το χάνει το σουτάκι από μέση απόσταση. Φουγκάρης. Νικολόπουλος τρίποντο άστοχο. Με το 76 ο Παναγιώτης ο Νικολόπουλος είναι αυτός που αστόχησε. Ο Βίλιας και πάλι οργανώνει την επίθεση τον Έρμπολ. Το σουτ δεν μπαίνει από τον Βίλια. Πολύ ωραία η σταυρωτή τρίπλα από τον Νικολόπουλο. Πήγε μόνος του μέχρι μέσα, αστόχησε, αλλά τριοέδησε τον rebound ο Παναγιώτης ο Νικολόπουλος. Γκάρης το χάνει. Πάσα και το καλάθι από τον Σφουγγάρη. Η ασίστ είναι από τον Αλεξιάδη. Πρώτο προβάδισμα για το Σέρμπολ. Η μπάλα τον Μουσταφέρη. Αυτός δεν θα δυσκολευτεί να σκοράρει στο low post. 19 και πάλι μπροστά η Έρμπολ. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε μετά το time out. Και πάλι πρώτη στο παρκέ η Last Chance. Η Airball τώρα περνάει και αυτή στο παρκέ. Ο Κουσούλης, η Νικολόπουλη, ο Μουσταφέρης. Ο Μιχαλακάκος. Αλεξιάδης είναι η πεντάδα των Last Chance. Από την άλλη είναι ο Βίλιας, ο Ψύχος, ο Δαλίτσικας, ο Τζούρας και ο Μουσταφέρης. Μιχαλακάκος. Νικολόπουλος, δύσκολη ενέργεια, δεν θα καταφέρει να σκοράρει, θα πάρει ο ίδιος το rebound. Και τώρα έξω Κουσούλη στο τρίποντο, αστοχή, rebound από τον Βίλια, ο οποίος επιλέγει να κατέβει από τον αριστερό διάδρομο. Ένα shoot το οποίο είναι από τα shoot που άμα τα βάλεις παίρνεις ένα τρομερό ψυχολογικό boost, αλλά άμα το χάσεις ο προπονητής σου
κανονικά θα έπρεπε να το πετάξει έξω. Ο Ψηλός και πάλι ένα τρίποντο, αυτή τη φορά θα το χάσει ο Μιχαλακάκος. Rebound από τον Τζούρα. Ψήκος στην γωνία. Πάσα ο Τζούρας. Εκτέλεσε για τρεις και δημιούργησε διαφορά 4 πόντων για την ομάδα του. Ένα τρίποντο για την απάντηση, το οποίο δεν μπήκε από τον Γιώργο τον Νικολόπουλο. Τζούρας μέχρι μέσα, θα βάλει το καλάθι. 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Τζούρα και 15-9 το σκορ. Αλεξιάδης έπαιξε ένα give and go. Κανάζουμε καλά κάποια μπάλα. 3 από φορά είναι μέσα αρκετά. Ο Ψηλός και έχουμε αλλαγές. Βγήκε ο Ψήκος με το 9, βγήκε το 34 ο Κυριάκος. Φάουλ έκανε ο Κουσούλης στον Μουσταφέρη. Είναι το τρίτο μαγικό αυτό για τους Last Chance. Μουσταφέρης το έχασε. Ο Νικολόπουλος ατράξηκε πάλι στο μισό γήπεδο. Δεν θα σκοράρει όμως. Rebound ο Τζούρας. Ένα time out καλούν οι Airborne. Θα κάνουμε λοιπόν ακόμα μια διακοπή και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψουμε λοιπόν. 2:32 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 15-9 προηγούνται οι Airborne. Βαλίτσικας, η πάσα του στον Βίλια, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Θα το χάσει ο Βαλίτσικας, παίρνει επιθετικό rebound, επιλέγει το ποστάρισμα, δεν σκοράρει και δεν θα πάρει και τελικά το rebound. Και τώρα ο Κουσούλης. Από τον Κυριάκο. Δεύτερο ομαδικό και για τους Airball. 3 έχουμε. Η Last Chance. Αστόχησε από μέσα απόσταση με το νούμερο 8 ο Σφιγγάρης. Τζούρας, πολύ ωραία ενέργεια, πολύ ωραίο καλάθι. 17-9. Ο Νικολόπουλος θα δεχτεί τον στόπ από τον Μουσταφέρη. Ο Βίλιαν επιλέγει να οργανώσει. Πολύ ωραία πάσα. Ο Τζούρας δεν βιάζεται. Περιμένει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Πόδι από τον Κουσούλη. Δίνει ο Αλεξιάδης ξανά, ο Νικολόπουλος στο παρκέ. Και ο Κατσαρός για πρώτη φορά περνάει στη θέση του Μουσταφέρη. Πολύ σωστό γύρισμα της μπάλας. Εκπληκτικός Τζούρας. Δημιουργεί τσίπια διαφορά στην ομάδα του. 29. Οδεύουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου. Δοκιμάζει τρίποντο ο Νικολόπουλος, το οποίο
δεν θα βρει στόχο. Το rebound Κυριάκος. Τώρα πιεζόμενος καλαβαίνει τον Κυριάκο. Προσπίσω από το Λάδο στο Βίλια. Νικολόπουλος. Φάουλ κέρδισε ο Νίκος ο Χαλδαίος. Τέταρτο ομαδικό για τους Airball. Δεν έχουν άλλο φάουλ να κάνουν. Που σημαίνει ότι για αυτά τα 14 δευτερόλεπτα πρέπει να παίξουν καθαρή άμυνα. Αν δεν θέλουν να στείλουν τους αντιπάλους στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Βουγκάρης πήρε ωραία την μπάλα και κερδίζει το maximum, καθώς γράφει το 20-11 και πάει και στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. Και παράλληλα να σταματήσει και το 12-0 σερί που έτρεχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα η Airball. Το σκορ ήταν 8-9 και έφτασε στο 29. Με το τρίποντο του Τζούρα από τις 45 μέρες. Η βολή δεν πήγε από τον Σιγκάρη. Δαλίτσι τα οργανώνει. Μουσταφέρης το χάνει. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν προλαβαίνει το χρόνο ο Νικολόπουλος. Έτσι λοιπόν θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Με τους Airball να έχουν θέσει τις βάσεις για την πρώτη θέση, όχι την πρώτη θέση, για την κατάκτηση του τροπέου. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Ένα μακρινό από τον Κουσούλη που δεν θα βρει στόχο, το rebound το καθάρισε ο Κατσαρός. Δεν ξέρω αν είδατε την επαναφορά, την φανέλα του Νικολόπουλου του Παναγιώτη του 2016 που έγραφε Νικολό, το λό με LAW αλλά A-Silo δηλαδή. Στο μεταξύ ο αδερφός του ο Γιώργος αστόχησε στο lay-up. Βίλιας, πως δεν θα βρει στόχο, το rebound από τον Νικολόπουλο, ο οποίος με μια σταυρτή θα περάσει τον αντίπαλό του και στη συνέχεια θα κάνει foul ο Κατσαρός, πρώτο ομαδικό για τους Airball. Σούλης τρίποντο, άστοχος, rebound από τον Τζούρα. Και τώρα ο Δαλίτσικας. Βίλιας, ωραία η έξτρα πάσα σε γωνία. Το τρίποντο δεν θα μπει από τον Τζούρα. Και τώρα ο Νικολόπουλος θα το βάλει τον lay-up. 20-13. Δεν θα απαντήσει με το φουκάκι ο Γιώργος ο Νικολόπουλος παίρνει το rebound. Ωραία πάσα για τον Φουγκάρη και πάλι στον Νικολόπουλο η μπάλα. Φουγκάρης προσπίσει, κερδίζει το foul από τον Βίλια. Δεύτερο ομαδικό τον Airball. Φουγκάρης τρίποντο, το έχασε ο Τζούρας, πήρε το rebound
ο Βίλιας στον Δαλίτσικα. Γλίστρισε ο Τάσος. Βγήκε ο Κυριάκος, πέρασε ο Μουσαφέρης στο παρκέ, βγήκε ο Τζούρας, πέρασε ο Ψήκος. Ενώ για πρώτη φορά θα περάσει και ο Ιωσήφ Παπαδάκης. Καλεδέως και ο Μιχαλακάκος. Μιχαλακάκος ξαναπέρασαν στο παρκέ. Αστοχείο Μιχαλακάκος στο rebound από τον Ψήκο. Ο Βίλιας το κατέβασμα. Κατσαρός. Αστόχησε. Νικολόπουλος στο rebound. Ο Γιώργος ο Νικολόπουλος. Πολύ ωραία. Ταλαιπωρήθηκε πάλι σου, αλλά συνέχεια να βρει στάση από τον Μουσταφέρη, που είχε πολύ καλή άμυνα. Μουσταφέρης. Το χάνει το σουτάκι από τον Αγκώνα. Elbow shot που θα λέγαμε και στην Αμερική. Rebound από τον Χαλδαίο. Σουγκάρης. Στη γωνία ο Νικολόπουλος προτίμησε να μην κάνει shoot. Και τώρα στον αδερφό την μπάλα. Ο Παναγιώτης ήταν και ευστόχησε το καλάθι, όμως δεν μετράει, γιατί ο ψηλός, μάλλον και οι δύο ψηλοί, ήταν εντός ζωγραφιστού και χρεώθηκαν τα 3 δευτερόλεπτα. Βίλιας. Κέρδισε φάουλ. Θα πάει λοιπόν στη γραμμή των 4,5 μέτρων για δύο βολές. Αξίζει να σημειωθεί και η φρενήρης πορεία που είχαν και οι δύο ομάδες μέχρι το τελικό του τέταρτου ομίλου της Α2. Η Έρμπολ με 2-0 νίκες απέκλεισαν τόσο τους Old Dogs όσο και τους Άναργους Pistols, αλλά και από την άλλη Λίλα Τσάμς με 2-0 τα μαχίνια και 2-0 τους Μπιτς. Κατάφεραν να βρίσκονται εδώ σήμερα. Θα κάνουμε μια διακοπή για το time out και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν. 6:36 μένουν για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Κάνει και πρώτο βολέο ο Βίλιας. Βίλιας, Κυριάκος, Ψήκος, Μουσταφέρης και Παπαδάκης. Οι πέντε των Έρμπον. Μία στις δύο βολές από τον Βίλια, 21-13 το σκορ. Κεριάκος, Καλβέος. Ο Κουσούλης στη γωνία αστόχησε το rebound από τον Ψήκο. Ο Βίλιας. Βίλια σταματάει, ψάχνει την μπάσα, λάθος, έκλεψε ο Χαλδαίος. Ο Σούλης είχε ελεύθερο σώτ, αλλά δεν το πήρε. Με δεύτερη προσπάθεια, όχι με δεύτερη προσπάθεια μάλλον, στη δεύτερη πάσα που πήρε, πυροβόλησε και μειώνει στις πόντες πόντες, 21-16. Βίλιος, Παπαδάκης, Μουσταφέρης, δεν σκοράρει το rebound από τον Νικολόπουλο. Ξανά ο Παναγιώτης Νικολόπουλος με την μπάλα. Κουσούλης. Σουγκάρης, το χάνει το σούτ από μέση απόσταση, το rebound από τον Κυριάκο.
Μπήκαμε στο δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου. Το καλάθι φυσικά και δεν μετράει. Μετά έτσι την μπάλα, έκανε τα βήματα και άφησε την πάρα στο καλάθι ο Βίλιας, ο οποίος όμως τώρα θα πάρει ένα τρίποντο, το οποίο δεν είναι πολύ καλό. Όσο το κάνει τώρα και ο Νικολόπουλος, ο Παναγιώτης. Τρίποντο από την γωνία, που όταν λέω ψύχος. Γράφοντας το 24-16 και ξεπλογκάροντας και λίγο τους airball που έδειχνε λίγο. Έχουν κολλήσει επιθετικά. Άμεση απάντηση από τον Κουσούλη. 24-19. Ο Βίλιας έχασε την μπάλα, έκλωσε ο Νικολόπουλος, ο Παναγιώτης, και τώρα ο Κουσούλης στο δεξί λέει «Απ, δεν θα το βάλει». Απίστευτο. Θα δω και τα εύκολα. Πάντα υπάρχει ένα παραπάνω άγχος στον τελικό, είναι λογικό. Βίλιας, πολύ ωραία πάσα του, το σκοράρι ο Μουσταφέρης. 26-19. Παπαδάκης κάνει φάουλ. Είναι ο Βίλιας, λίγο ο Παδάκης, πέρασε ο Δαλίτσικας, πέρασε και ο Τζούρας. Ας το έξω ο Νικολόπουλος. Ο Δαλίτσικας πήρε το rebound, έσπρεξε την μπάλα προς τον Τζούρα. Τζούρας πολύ ωραία προσπίνηση, πολύ ωραία πάσα. Ο Ψήκος το χάνει, ο Τζούρας είναι εκεί για να πάρει ακόμα ένα rebound. Καλέφτει κάτι πάρα πολύ χώρο μπροστά του, τον εκμεταλλεύεται όλο, αλλά αστοχή. Στη συνέχεια ο Γιώργος ο Νικολόπουλος θα κερδίσει φάουλ από τον Δαλίτσικα. Κουσούλης. Δοκιμάζει ακόμη ένα, αυτή τη φορά θα το βάλει. Rebound από τον Τζούρα. Ψήκος. Καλά στον Δαλίτσικα, θέλει να προσπαθήσει με τον κιλό. Πάλε, καλός φουγκάρης. Μουσταφέρης πήρε αμέσως την μπάλα στο λόγο πως φάουλ. Και οι δύο ομάδες έχουν από 4 ομαδικά με αυτό το φάουλ που έκανε τώρα ο Χαλιδαίος στον Μουσταφέρη. Τζούρας, Σκυριάκος από τη γωνία, το χάνει το τρίποντο, Νικολόπουλος. Πολύ ωραίο καλάθι, πολύ ωραία προσωπική ενέργεια από τον Παναγιώτη, τον Νικολόπουλο, πήρε το σκρίν από τον συμπέκτη του.
Τζούρας κάνει το τρίποντο, ο Μουσταφέρης εκδοτικό rebound. Δύο βολές για τον Μουσταφέρη που ούτως ή άλλως παίρνουν βολές καθώς έχουν συμπληρώσει ομαδικά και οι δύο ομάδες. Έξω η πρώτη βολή του Μουσταφέρη. Έτσι και η δεύτερη αμυντικό rebound από τον Φουγκάρη. Νικολόπουλος, πολύ ωραίο καλάθι. Η διαφορά πέφτει στους τρεις από τον πάρα πολύ γρήγορο Νικολόπουλο. Τους πιέζει τον Αντεκονταλίτσικα, του κάνει ένα φάουλ. Έχουμε δύο βολές. Για να δούμε αν τις βάζει τις βολές. Όσο τον ήξερα εγώ. Αυτό ακριβώς που βλέπετε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα τα σωμή. Μία στις δύο είναι από τα καλά του ποσοστά. 27-23. Γιώργος Νικολόπουλος και ο αδερφός του Παναγιώτης. Φουγκάρης, 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Προλαβαίνει τον χρόνο, αλλά δεν σκοράρει ο Μιχαλακάκος. Τζούρας. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Τζούρα. 29-23, 10 δευτερόλεπτα. Νικολόπουλος. Θα το πάρει τελικά το τρίποντο, δεν θα το βάλει. Τζούρας προλαβαίνει τον χρόνο. Δεν σκοράρει όμως. Έτσι λοιπόν έχουμε ημίχρονο. 29-23 μπροστά η Airball. Επιστρέφουμε. Πείτε μου. Εντάξει, μετά. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Βαλίτσικας πασάρει στην weak side εκεί όπου θα σουτάρει ένα τρίποντο και θα το χάσει ο Βίλιας. Αλλά το rebound δεν κατάφερε να το σιγουρέψει ο Νικόλας που περνάει πρώτη φορά στο παρκέ. Τζούρας. Μουσταφέρης κλείνεται, πάσα για τον Τσίκο, αυτός θα αστοχίσει, ο Τζούρας είναι εκεί. Δεν μετράει το καλάθι ο διαιτητής. Είναι πολύ ωραία εκεί η φάση για τους και εγώ μπερδεύτηκα να σας πω την αλήθεια. Νομίζω πως ίσως και να μετράει για το καλό. Δεν είμαστε εδώ όμως για να κρίνουμε τη δουλειά κανενός. Είμαστε εδώ μόνο για να δυσκεράσουμε το μπασκετάκι μας. Νικολόπουλος. Πέφτοντας πασάρι στον αδερφό του. Και τώρα ο Νικόλας ένα τρίποντο το οποίο δεν θα μπει. Ριμπάλλον τον Μουσταφέρη. Μουσταφέρη Τζούρας, Βίλιας. Βιλιός. Ναι, Βίλιας, καλά πήρα. Δαλίτσικας και Ψήκος είναι η πεντάδα. Για τους κόκκινους. Μουσταφέρης, καταπληκτική ενέργεια.
Πολύ όμορφη φάση και 31-23 το σκορ. Απ' την άλλη οι δύο Νικολόπουλοι, ο Χαλβαίος, ο Σπουγκάρης και ο Νικόλας είναι η πεντάδα για τους last chance. Χαλβαίος. Και πάλι 3-4 μέσα στη ρακέτα. Κάποιος από τους last chance. Αυτή τη φορά νομίζω πως ήταν ο Ψίκος. Τζούρας, πολύ ωραία η πάσα του. Αντιαθλητικό φάουλ του Χαλβαίου στον Βίλια. Ένα αντίστοιχο φάουλ είχε κάνει ο Μπέικον στον Παπα-Νικολάου στον πέμπτο τελικό του Ολυμπιακού Μονάχου. Αλλά τότε διαιτητής του δώσε μια απλό φάουλ. Δύο φορές από τον Βίλια στους 9 η διαφορά. Παλίτσικας Βίλιας ξανά στον Παλίτσικα, θέλει να δώσει. Η πάσα όμως δεν ήταν καλή. Τσίκος. Νικολόπουλος, αστοχή στο τρίποντο. Ο Γιώργος Νικολόπουλος. Βαλίτσικας πέρασε τον αντίπαλό του. Κέρδισε το maximum σε αυτή τη φάση ο Τάσος Βαλίτσικας και έφτασε ξανά τη διαφορά στο μέγιστο. 34-23 με Βίλ Μικέλλας. Του είπα στο ημίχρονο ότι οι βολές είναι ακόμα το δυνατό σου σημείο. Μέχρι στιγμής η ζημία στις δύο. Θα τις κάνει δύο στις τρεις με τη γνωστή μέλη της αναρρύθμισης χωρίς καθόλου τύχη. Η βολή αυτή βρήκε το στόχο της. 35-23, νέο μέγιστο της διαφοράς του 12 πόντι για τους Airball. Μιχαλακάκος με αντίπαλο του Μουσταφέρη. Αστόχησε ο Μιχαλακάκος, ο Μουσταφέρης πήρε το rebound. Τώρα ο Βαλίτσικας. Τζούρας. Μουσταφέρης, ωραία προσθήση, κακό το τελείωμα. Rebound από τον Σφουγγάρη. Βάζει τρίποντο ο Παναγιώτης ο Νικολόπουλος. Η εντολή του coach ήταν να μην τον περάσει τον Βαλίτσικα ο Νικολόπουλος και ουσιαστικά να του δώσει το σουτ. Αυτός το πήρε και δεν έκανε λάθος με όλο το ψηλιά. Την πρώτη πέρα είδαμε ένα άστοχο τρίποντο από τον Τζούρα. Και ξανά δοκιμάζει. Αυτή τη φορά όμως δεν το βάλει ο Παναγιώτης ο Νικολόπουλος. Το τρίποντο. Το ριμπάντο είναι πολύ εύκολο για τον Ψίκο. Και τώρα ο Βαλίτσικας.
Περνάει από το στέλνο Δαλίτσικας, σταματάει και δίνει στον Ψίκο, ο οποίος θα απαντήσει ουσιαστικά στο τρίπεδο του Νικολόπουλου. 38-26 είναι το σκορ. Time out παίρνουν οι Last Chance, επιστρέφουμε. Νικολόπουλος, Κουσούλης θα δοκιμάσει ένα, θα το χάσει, ο Δαλίτσικας μάζεψε. Βάλει φυκά στον Τζούρα. Τσίκος. Μουσταφέρης κάνει το φέγγα μέσα απόσταση και η μπάλα βγαίνει έξω από τα χέρια του Τζούρα. Τζούρος Αλίτσικας, Βίλιος, Βίλιας, συγγνώμη, Μουσταφέρης και Τσίκος. Οι πέντε για τους Σέρμπολ και τους Λατσάν. Είναι ο Παναγιώτης ο Νικολόπουλος, ο Σφιγγάρης, ο Κουσούλης, ο Μιχαλακάτος και ο Καλδαίος. Και δύο βολές του Χαλδαίου, ο Τζούρας εύκολα κατέβασε το rebound. 4 και 30 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περιόδου. Μουσταφέρης, αστόχησε ο Τσιλός, το rebound από τον Παναγιώτη τον Νικολόπουλο. Κούφρωσε την μπάλα με φάουλ, λέει ο διδητής. Ο Νικολόπουλος, αλλά όχι, παίρνει το rebound. Καλδαίος δεν σκόραρε. Ο Τζούρας υποτικά, μάλιστα, πολύ βοήθησε να σκοτωθεί. Μουσταφέρης. Ο Τζούρας εκμεταλλευόμενος και τον συμπαίκτη του τον Μουσταφέρη Σούταρα, αλλά αστόχησε. Τέταρτο φάουλ για τους Σέρμπολ. Καθαρές άμυνες για 3-21 τώρα πρέπει να παίζουν. Μιχαλακάκος στο τρίποδο το έχασε. Βαλίτσικας. Κέρδη φάλλο Βαλίτσικας, τέταρτο μαζικό. Και για τους Last Chance έχουμε time out, επιστρέφουμε. Μετά την επαναφορά
άφησε στον Τσίκο. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Κέρδισε φάουλο ο Μουσταφέρης. Ο Μιχαλακάκος έκανε το φάουλ. Από τον Ψηλό Νικολόπουλο. Καλά παίρνει την μπάλα γύρω στον Νικολόπουλο. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Παναγιώτη τον Νικολόπουλο. 39-28 διαφορά σε 10. Καλύφθηκαν. Κυριάκος. 5 δευτερόλεπτα, σουτάρει ο Καλύφθηκας. Το χάνει το τρίποντο. Το rebound από τον Παναγιώτη, τον Νικολόπουλο. Δεν καταφέρνει τώρα ο Παναγιώτης ο Νικολόπουλος. Ο Καλύφθηκας μαζί του την μπάλα. Και θα οργανώσει τη νέα επίθεση των Airball. 1.45 για το τέλος της περιόδου. Τζούρας. Αλεξιάδης στη θέση του Χαλιδέου. Από τον Μουσταφέρη, 41-28. Βαλίτσικας. Οπότε δεν φαίνεται να χτύπησε ο Τζούρας. Αν έχω καταλάβει πρέπει να γίνει κάποιος φακός, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Όπως όλα δείχνουμε μάλλον ο φακός δεν είναι. Νικολόπουλος το χάνει, Τζούρας το rebound. Κερδίζει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Στις 2, 42-28, συν 14 για τους Airball. Αλεξιάδης του πήγε η μπάλα. Ο Μουσταφέρης έκλεψε. Στη γραμμή και πάλι ο
ο Τζούρας. Μέσα η πρώτη. Δύο στους δύο και τριπλή αλλαγή. Σαράντα τέσσερα, 28, τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Μπράβο Σάσα, Κυριάκος. Το παίρνει το τρίποντο Κυριάκος, δεν το βάζει. Έτσι λοιπόν θα τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, 44-28. Επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν λίγα το τελευταίο δεκάλεπτο. Το δεκάλεπτο που θα μας δώσει τον νικητή του αγώνα. Καλή άμυνα, το Σωτή Νικολόπουλου δεν θα μπει του Παναγιώτη, αλλά μένουν ακόμη 10 δευτερόλεπτα αφού όμως θα φέρει την εκπομπή που έκανε την μπάλα έξω. Μιχαλακάκος, Γιώργος Νικολόπουλος και τώρα ο Παναγιώτης. 3 δευτερόλεπτα. Δεν προλάβαμε το χρόνο, η last chance. Συνέχεια, όντως έγινε φάουλ στον Νικολόπουλο, ο οποίος γύρισε και μας κοίταξε εδώ πέρα στην κάμερα. Αλλά η απόφαση του γενικών ήταν σωστή. Του Σταφέρης, ωραία πάσα στη γωνία. Πολύ ωραία πάση για τους Airborn, ακόμα και αν δεν μπήκε. Μεταλλευτικό, Τζούρας έκλεψε, αλλά θα το χάσει την μπάλα στη συνέχεια. Σήκωσε από την γωνία, θα το βάλει το τρίποντο, μειώνοντας τους 13. 44-31. Επιθετικό φάουλ έγινε ο διαιτητής, το έκανε ο Βίλιας. Ακόμη ένα τρίποντο αστόχησε ο Γιώργος Νικολόπουλος. Rebound από τον Μουσαφέρη. Ακόμη ένα λάθος στην επίθεση για τους Airborn. Έβγαλε συνδυασμό το οποίο θα τελειώσει με τρίποντο άστοχο του Κουσούλη. Και στη συνέχεια υπήρχε επιθετικό rebound και καλάθι από τον Γιώργο Νικολόπουλο. 44-33. Ο Βίας κάνει σε φάρο για τα πέσα γραμμή για δύο βολές. Νικολόπουλος. Ωραίο γύρισμα της μπάλας. Ελαστάνες όμως δεν θα σκοράρουμε. Ριμπάουντ το πήρε ο Ψήκος.
Βαλέτσικας και θα πάρει στην γραμμή. Δύο βολές. Την έχασε την πρώτη. Την έχασε και τη δεύτερη. Welcome back, Τάσος. Κουσούλης. Το χάνει το τρίποντο. Rebound πήρε ο Ψήκος. Ο Ψήκος θα το χάσει το τρίποντο, το ρεμπάλ από τον Παναγιώτη τον Νικολόπουλο. Γιώργος Νικολόπουλος θα το βάλει. 45-36 και έχουμε μονοψήφια διαφορά αυτή τη τιμή. Μονοψήφια τιμή στη διαφορά. Δεν ξέρω τι εγκεφαλικό έπαθος, θα τα πεινάσω, συγγνώμη. Ίσως και λίγο τα οριακά των κοριτσιών έχουν αρχίσει να με κουράζουν, ναι. Ο Βίλιας έκανε ένα πολύ ωραίο κόψιμο στο κέντρο της ρακέτας και στη συνέχεια έβαλε το καλάθι. Και πάλι ο Γιώργος ο Νικολόπουλος θα το χάσει. Ο αδερφός του Λυκή για να αστοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο follow. Παλίτσικας αλεπορεί στον υπάλληλο σου. Και πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Έβαλε τη δεύτερη. 48-36. Φουγκάρης βάζει τρίποντο. Και πάλι σε 9 διαφορά. 48-39. Βήματα από τον Μουσταφέρη. Κωστά! Ωραίο καλάθι από τον Παναγιώτη τον Νικολόπουλο, κάτι που αναγκάζει τον coach τον Νέρμπολ να πάρει time out. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο πεντάλεπτο του ματς, η διαφορά έχει πέσει σε 7 πόντους. 48-41, Βίλιας. Και στέλνει το ματς και πάλι στις 10. 51-41. Αυτό και στο σπάκι από μέσα απόσταση. Ο Παναγιώτης ο Νικολόπουλος, ο Τζούρας πήρε το rebound, κατέβασε και την μπάλα και τώρα τα χέρια του Βίλια. Ο Τζούρας δεν κέρδισε κάποια από τη φάση. Κουσούλης έκανε στο τρίποντο.
τόσο. Ευτυχώς δεν είναι βολές. Σωριάστηκε ο αντιπαλός στο παρκέ. Τσίκος το έχασε. Rebound από τον Τσίκο. Ο Σφιγγάρης τον κουφίσει τώρα προηγουμένως. Θα πάρει τελικά τον τρίποντο ο Τζούρας. Δεν το βάζει. Ο Παναγιώτης, ο Νικολόπουλος στο lay-up. Τσίκος κάνει το τρίποντο. Δεν ότι υπάρχει αθλητιασμός και το κοκκίνωσε κάνα το κιάλι. Πάλι εδώ πέρα ο Νικολόπουλος από τον Τζούρα, ο Ζουλός θα κερδίσει λίγο έξω. Time out τελικά, επιστρέφουμε. Βαλίτσικας. Πώς θα τον μεταφέρει. Αυτός πολύ εύκολα θα βάλει το καλάθι. 55-41. Αυτός ο Νικολόπουλος. Ρεμπάλντο Βίλιας. Δεν έβαλε το τρίποντο, το rebound του πήρα ο Μουσταφέρης. Συγγνώμη ο Μιχαλακάκος. Νικολόπουλος έχασε την μπάλα από τον Τζούρα. Δεν βιάζονται πλέον οι Airball. Έχουνε παίζουμε και με τον χρόνο, αυτό έχει τρύπο του Βαλίτσικα, rebound ο Μιχαλακάκος. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Εύστοχο floater από τον Νικολόπουλο. 55-43. Πολύ νωρίς ξεκινάνε οι χειραψίες. Οι δύο ομάδες προτιμήσαν να μην παίξουν τελευταία 40 δευτερόλεπτα, 40-40 δευτερόλεπτα. Χαμηλό σκορ, όπως αν δούμε καλά και στην δεύτερη αναμέτρησή τους στην κανονική διάρκεια. Πέντε πέντε, σαράντα τρία. Στην πρώτη αναμέτρηση είχε έρθει 52-43. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες, συγχαρητήρια και στους Airball για την έμοδο του στην Α1, αλλά και για όλη την προσπάθεια των Last Chance, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ευθαρτήρια κατηγορία. Αυτά λοιπόν από εμάς. Γεια σας.